ανησυχητικό κλίμα της μέρας. Θα αρχίσουμε δυστυχώς με μια δυσάρεστη είδηση. Θλίψη και συγκλονισμό προκαλεί τραγική είδηση θανάτου 25χρονης μητέρας σε φοβερό τροχαίο. Σκοτώθηκε λίγο πριν την έλευση της νέας χρονιάς στην περιοχή Ακρωτηρίου. Από το δυστύχημα τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και το 3 μηνών βρέφος της, αλλά και ο πατέρας του, που όπως όλα δείχνουν οδηγούσε το μοιραίο όχημα. Τραγικό ξημέρωμα. Μαύρη πρωτοχρονιά για οικογένεια στην επαρχία Λεμεσού. Θρηνούν το χαμό μιας 25χρονης κοπέλας, μητέρας ενός βρέφους μόλις 3 μηνών. Η άτυχη Μαριλένα Κωνσταντινίδου από τη Γεράσα βρήκε τραγικό θάνατο όταν το όχημα στο οποίο, όπως προκύπτει μέχρι τώρα, επέβαινε ως συνεπιβάτηδα, ενεπλάκησε τροχαίο σε περιοχή που εμπίπτει στις Βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 10 χθες το βράδυ στον δρόμο Ακρωτηρίου Κολοσσίου. Η αστυνομία των Βρετανικών βάσεων διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες και, όπως προκύπτει στο δυστύχημα, δεν υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος. Όπως προκύπτει από τις εξετάσεις, το σαλούν όχημα το οποίο οδηγούσε ο 22χρονος σύντροφος της αρχής 25χρονης και στο οποίο επέβαινε και το 3 μηνών βρέφος τους, προφανώς λόγω υπερβολικής ταχύτητας, πλαγιολίστησε σε μια δεξιά στροφή σύμφωνα με την πορεία του οχήματος και χτύπησε σε κυπαρίσια, όπου και ακινητοποιήθηκε, εγκλωβίζοντας στα συντρίμια του όλους τους επιβαίνοντες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Η άτυχη Μαριλένα μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ακρωτηρίου, όπου οι επικαθήκοντοι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Ο 22χρονος σύντροφός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού τραυματίας, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και το 3 μηνο κοριτσάκι τους. Ο νεαρός οδηγός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ το μικρό κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Μακάριο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από τις αρχές, δεν φαίνεται να διατρέχουν κίνδυνο. Η αστυνομία των Βρετανικών βάσεων έκλεισε για ώρες τον δρόμο σε μεγάλη απόσταση μεταξύ του κόμβου Ασωμάτου και του κόμβου Τραχωνίου για επιτόπιες εξετάσεις με σκοπό να διαπιστωθούν τα αίτια της νέας τραγωδίας. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ο πλανήτης υποδέχθηκε